Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουμε μια Σελήνη στον Τοξότη. Σήμερα ταξιδιάρα Σελήνη αυτή. Δηλαδή, όσοι έχουν πλάνα να φύγουν, έχουν πάρει τις άδειές τους και τα έχουν κανονίσει για να φύγουν σήμερα. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να ταξιδέψει κάποιος. Η Σελήνη στον Τοξότη πάντα έχει να κάνει με κίνηση, έχει να κάνει και με ταξίδια μακρινά πολλές φορές. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο, ναι, ότι και να φύγετε, μπορείτε να μας βλέπετε ζωντανά στο web του Star, έτσι. Μην χαθούμε δηλαδή. Βέβαια, φυσικά. Αύριο εκεί να μας δείτε άμα φύγετε. Λοιπόν, και σήμερα, εκτός από τη Σελήνη που είναι στον Τοξότη, που παράλληλα κάνει και μια ωραία όψη με τον Κρόνο, που σημαίνει ότι η μέρα είναι και μια παραγωγική μέρα, δηλαδή είναι μια καλή μέρα για να ξεμπερδεύεις με όλα αυτά τα ψώνια, εκκρεμότητες, το ένα το άλλο, ώστε από αύριο σιγά σιγά να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν δεν έχεις μπει ήδη. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια πολύ ωραία όψη, ένα τρίγωνο ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον ουρανό. Ο ουρανός, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ο πλανήτης του ξαφνικού, του απρόπτου, γενικώς αυτά που έρχονται ουρανοκατέβατα λίγο. Εδώ κάνει μια πολύ ωραία όψη με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που έχει να κάνει με τις ωραίες πλευρές της ζωής, έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με τα φλερτ, έχει να κάνει με το χρήμα. Αφροδίτη ουρανός, μπορεί σήμερα να προκύψουν για κάποιους έτσι αυτές οι κεραυνοβόλες νοημίες, να τους κάνει ερωτικά ένα κλικ. Και επίσης είναι μια μέρα που έχει αυτό που λέμε να μου έρθουν ξαφνικά χρήματα, να πάρω μερικά δώρα. Παίζουν τέτοια σενάρια.